στην πρώτη είδηση. Κοντά μας είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο κ. Νίκος Παπάς. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλή χρονιά, καλές επιτυχίες. Καλή χρονιά, να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως δεν μπορούμε να μην αρχίσουμε με το ζήτημα των τηλεοπτικών αδείων, γιατί χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων. Τελικώς λιγότερες από όσες αρχικά τουλάχιστον ζητούσαν οι ενδιαφερόμενοι. Ναι, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνει και αυτό που εμείς λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχουν όρια στο πόσα κανάλια μπορεί να σηκώσει η αγορά και νομίζω επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή είχαμε 7 διαθέσιμες άδειες και ήταν μόνο 6 αιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει πάει και περίπατο και όλη η παραφιλολογία περί απείρων αδειών, αλλά η ουσία δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι ότι με υπομονή και επιμονή μπορεί τελικά η πολιτεία και αυτό το τοπίο να το ρυθμίσει, να βάλει κανόνες, να έχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία απέδειξε ότι στελεχώνεται από ανθρώπους που έχουν και ανάστημα και εγρήγορση και επιστημονική επάρκεια να φέρουν εις πέρας μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία και είμαστε νομίζω αισιόδοξοι για την επόμενη Είστε μέρα. Είστε ευχαριστημένος κύριε Υπουργέ από το αποτέλεσμα πολύ, αυτής της διαδικασίας. Πολύ. Από αυτή τη διαδρομή, γιατί τίποτα δεν είναι χωρίς μία προσπάθεια. Προφανώς ξεκινήσαμε από ένα τοπίο τηλεοπτικό, το οποίο δεν ήταν κανονισμένο, ρυθμισμένο. Θα σας πω πώς ήταν. Ήταν και... με την ERIT και κανάλια χωρίς άδεια. Αυτό γινόταν. Δηλαδή το μοναδικό κανάλι το οποίο ήταν νομίμως λειτουργούσε και εξέπεμπε σε πανελλαδική εμβέλεια, έκλεισε βιαίως και τα άλλα κανάλια τα οποία δεν είχαν άδεια συνεχίζαν και λειτουργούσαν. Ωστόσο, από την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία πέρασε πάρα πολύς χρόνος. Βρεθήκατε στο στόχαστρο σε σχέση με αυτή την προσπάθεια και πολλές φορές είχατε πει ότι δεν ήταν προσωπική επιλογή, αλλά ήταν κυβερνητική επιλογή το να μπει ένα πλαίσιο. Από αυτή τη διαδρομή, αν κάνουμε μία αυτοκριτική, εσείς πιστεύετε ότι κάνατε κάποια λάθη σε αυτή τη διαδικασία και φτάσαμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα? Ναι, αλάθητος δεν είναι κανείς, αλλά μεγάλο λάθος δεν κάναμε κανένα. Διότι εμείς ήμασταν ενώπιον ενός συνταγματικού και νομικού αδιεξόδου, με ένα συνταγματικό δικαστήριο να λέει ότι η συνέχιση λειτουργίας καναλιών χωρίς άδεια αντίκειται στο Σύνταγμα και ταυτόχρονα να έχεις μία ρυθμιστική αρχή η οποία δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Και τα δύο αυτά πράγματα που σας λέω τα έχει πει το ίδιο το συνταγματικό δικαστήριο. Δηλαδή, έχει αποφανθεί ότι και τα κανάλια δεν είχαν τις άδειες που έπρεπε να έχουν κατά το Σύνταγμα, αλλά και ότι η ρυθμιστική αρχή στην προηγούμενη της σύνθεση, η οποία μας εξέθεσε ως πολιτεία, δεν ήταν νόμιμη. Συνεπώς ήμασταν ενώπιον ενός νομικού αδιεξόδου το οποίο κληθήκαμε να επιλύσουμε. Θα αλλάζατε κάτι αν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω σε σχέση με το πώς λειτουργήσατε στην πρώτη φάση αυτής των υστέρων κρίνοντας, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα κάναμε καμία άλλη μεγάλη αλλαγή, γιατί με ρωτάνε και για τον αριθμό 4, αλλά νομίζω ότι η προηγούμενη διαδικασία είναι η διαδικασία η οποία ακριβώς αποτύπωσε το γεγονός ότι υπάρχει οικονομικό αντικείμενο στην δραστηριότητα που λέγεται τηλεόραση και αλλημονώ αν δεν υπήρχε, με την έννοια ότι εδώ μιλάμε για μια αγορά η οποία στο 2018 θα πάει στα 250 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν μιλάμε για δεκαετής άδειες, μιλάμε για μια αγορά η οποία θα είναι περίπου 2,5 με 3 δις στη δεκαετία. Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει ότι για τη χρήση του περιορισμένου πόρου που λέγεται τηλεοπτική συχνότητα θέλω 250 εκατομμύρια, είναι ένα ποσοστό περί το 10% ίσως και λιγότερο, το οποίο είναι ένα λογικό, δεν είναι παράλογο λοιπόν το ποσό, παρόλο που είχαμε έτσι γίνει δέκτες μιας επιχειρηματολογίας η οποία αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι δεν ευσταθεί. Έτσι, διότι έχουμε 6 αιτήσεις ενώ υπήρχαν στον αέρα 7 άδειες και αυτό δείχνει ακριβώς και τα όρια τα οποία υπάρχουν σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Τώρα, για να πούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας, κύριε Υπουργέ, έχει μείνει μία άδεια. Η 7η άδεια, γιατί 6 κατατέθηκαν. Με αυτή την 7η άδεια, τι θα γίνει? Ο νόμος είναι απολύτως σαφής και προβλέπει αυτό το ενδεχόμενο. Η άδεια αυτή μένει ορφανή, για να το πούμε απλά, που σημαίνει ότι θα επαναπροκηρυχθεί ακριβώς τη στιγμή που θα εμφανιστεί απτό ενδιαφέρον από κάποιον, από κάποια νομική προσωπικότητα, αν από κάποια εταιρεία. Αν δεν υπάρξει δηλαδή ενδιαφέρον αν από κάποια δεν εταιρεία. Υπάρξει, πολύ σωστά κάνατε και ρωτάτε, αν δεν υπάρξει αυτή η άδεια κατά κάποιο τρόπο μεταπίπτει για να αδειοδοτηθεί, για να
συμμετρηθεί μαζί με τις θεματικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας, οι οποίες έπονται. Μεταπίπτει δηλαδή σε θεματική άδεια. Πηγαίνει στην κατηγορία των θεματικών αδειών. Απλά θέλω να πω και να υπογραμμίσω ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει απολύτως προβλεθεί στον. Πότε περιμένουμε τις θεματικές, κύριε Υπουργέ? Νομίζω, εντάξει, αυτή η ερώτηση πρέπει να πάει στην ρυθμιστική αρχή, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα το αποφασίσει, δηλαδή. Αλλά αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι της ρυθμιστικής αρχής και το επιστημονικό τους προσωπικό αλλά και η ηγεσία της έχει δείξει ότι έχει και την ετοιμότητα και τη δυνατότητα πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα να τα προχωράει. Συνεπώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και για τα ραδιόφωνα, γιατί υπάρχει και ένα για θέμα ρύθμισης για τα ραδιόφωνα. Υπάρχει και μεγάλη κουβέντα και για τα δημοτικά ραδιόφωνα. Αν θα υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς, τι θα γίνει ακριβώς? Έγινε μια συζήτηση και στη Βουλή και μάλιστα υπόθηκε από την αντιπολίτευση ότι δεν ήταν στα προαπαιτούμενα. Είναι σαφές ότι ήταν στα προαπαιτούμενα, όχι ότι αν δεν ήταν δεν θα έπρεπε εμείς να προχωρήσουμε. Τι συνέβη όμως? Δεχόμασταν πιέσεις για να διαδοτήσουμε το αναλογικό ραδιόφωνο. Το τυπικό ραδιόφωνο που ακούμε αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε την αναστάτωση η οποία θα προκαλούνταν, διότι στην Ελλάδα λειτουργούν αυτή τη στιγμή 1.000 σταθμοί, 1.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως σας το λέω δυστυχώς, τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη είναι 12.500. Έτσι. Άρα, τι επιλέγουμε να κάνουμε? Επιλέγουμε να διαδοτήσουμε για την επόμενη γενιά τεχνολογίας. Η επόμενη γενιά τεχνολογίας είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση και των χάρτη συχνοτήτων να εκδώσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να κάνουμε και το διαγωνισμό για τον πάροχο ψηφιακού ραδιοφώνου. Έχουμε νέα ρυθμιστική αρχή, η οποία πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα πράγματα θα προχωρήσει και νομίζω ότι σταδιακά θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Θέλω να πω και από την συχνότητα της ΕΡΤ αυτό που είπα και από το βήμα της Βουλής εχθές. Δεν χρειάζεται κανένας λόγος ανησυχίας. Η μετάβαση θα είναι σταδιακή, θα είναι ομαλή, δεν θα είναι με όρους σοκ και δέος. Είναι μια μετάβαση η οποία λαμβάνει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης χώρα με σταδιακό, με κλιμακωτό τρόπο. Μόνο ψηφιακά ραδιόφωνα. Αυτό θα γίνει στο τέλος της διαδικασίας, η οποία αργεί. Αλλά θέλω να πω το εξής, και εδώ πέρα νομίζω ότι μπορούμε οι πολιτικές δυνάμεις να ξεκινήσουμε έναν διάλογο για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και τις σχετικές οδηγίες οι οποίες απαιτούνται για να εφαρμοστεί, ούτως ώστε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι έχουν και ξεχωριστό κοινωνικό έργο και παράγουν πρόγραμμα και έχουν απασχόληση, να μην έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό θα συμβεί. Αυτή είναι η βούληση δική μας, νομίζω, και η βούληση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και στη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, δηλαδή, θα τους δοθούν κίνητρα, θα κυρία υποστηριχθεί. Για να καταλάβει αυτό ο κόσμος τι λέμε, θα αδειοδοτηθούν για πρώτη φορά πανελλαδικής εμβέλειας ραδιόφωνο και περιφερειακής. Όλα τα ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή είναι περιφερειακής εμβέλειας, έτσι. Στις περιφερειακές εμβέλειες ραδιόφωνα μιλάμε για χωρητικότητες οι οποίες αφορούν έναν αριθμό 60 με 70 σταθμούς αναπεριφέρεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχουμε μία κατάσταση αντίστοιχη της τηλεόρασης, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πυκνότητα του σήματος μας περιορίζει ως προς τον αριθμό, μαζί με τις υποχρεώσεις μας να αποδώσουμε κομμάτι του φάσματος στην κινητή τηλεφωνία, αλλά το ραδιοφάσμα, το κομμάτι του φάσματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το ψηφιακό ραδιόφωνο θα χωράει πολύ περισσότερα με τη νέα τεχνολογία και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, θα είναι πάρα πολύ μικρότερη η όχληση. Διότι από ένα πομπό αυτή τη στιγμή έχεις ένα σταθμό, ενώ με το ψηφιακό ραδιόφωνο μπορείς να έχεις 16, 20, 25. Για τα δημοτικά ραδιόφωνα θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη? Γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από τους ανθρώπους στο δημοτικό ραδιόφωνο, στα δημοτικά ραδιόφωνα, να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα παρακολουθώ όλα. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης και ειδικής μεταχείρισης στο νόμο εκ προημίου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε στην εφαρμογή του νόμου να υπάρξουν οι πρόνοιες, ώστε κανένας να μην έχει πρόβλημα. Κάτι... Αλίμονο, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν σας λέω ότι η Ελλάδα έχει 1.000 σταθμούς, αντιλαμβάνεστε ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς δεν έχει ούτε προσωπικό, ούτε πρόγραμμα, ούτε καμία παραγωγή, ούτε βεβαίως κανένα κοινωνικό έργο. Έχει στηθεί κάπου μια κεραία, είναι κάποιος ο οποίος έχει μια άλλη δραστηριότητα και παρεπιπτόντως βάζει και κάποια. Και στο πολιτικό κομμάτι. Θα βάλετε αριθμητικό περιορισμό σε αυτό, δηλαδή θα το θέσετε στο νόμο αυτό, είναι σαφές? Ο νόμος όπως ψηφίστηκε είναι προϊόν και της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Υπάρχουν όμως οι δυνατότητες, θα σας έλεγα, οι νομικές, τα νομικά εργαλεία, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας από τους σταθμούς οι οποίοι παράγουν κοινωνικό έργο, είτε αυτό είναι της Εκκλησίας, είτε άλλοι αυτοδιαχειριζόμενοι σταθμοί, στους οποίους, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν βρει μια δυνατότητα και
έχουν ένα μεροκάματο να κινδυνεύσουν. Άρα δεν κινδυνεύει κανένα. Είναι πολύ μεγάλο. Και αναγκαστικά θα περιοριστούν. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή αυτό το πράγμα να το επαναλάβω για να. Άλλωστε θα βγει και ο χάρτη συχνοτήτων, όπω μα είπατε. Οπότε θα υπάρχει μια επιστημονική μελέτη η οποία θα προσδιορίζει αυτό τον αριθμό. Ούτω ή άλλω είναι, σα λέω, η υποχρέωσή μα και θα είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα κάνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνία. Όπω επίση με το χάρτη το ραδιοφωνικό και των συχνοτήτων, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά το ραδιόφωνο, υπήρχαν πολλέ τρύπε. Στο πώς, ενώ ο νόμος προβλέπει ο υφιστάμενος την κάλυψη πάνω από 98%, ναι, αυτό δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα να έχουμε γειτονικές χώρες και κυρίως στην Τουρκία και στα κριτικά νησιά, αλλά και βόρεια, πρόβλημα, να καταλαμβάνουν συχνότητες. Αυτό το πρόβλημα λύθηκε διότι η χώρα μας μπήκε με πάρα πολύ έτσι, δυναμικό τρόπο και με άρτιο επιστημονικό δυναμικό στη διαπραγμάτευση με τις γειτονικές χώρες για την κατανομή των συχνοτήτων. Έχει λυθεί αυτό το θέμα, έχουν κατανεμηθεί οι συχνότητες. Θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2022-2023, όπου αυτά τα πράγματα θα είναι πεντακάθαρα και δεν θα έχουμε προβλήματα. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή και έτσι όπως λειτουργούν τα FM, έχουμε αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για παρεμβολές. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες καταστάσεων οδυνηρών. Κύριε Υπουργέ, για το πολιτικό θέμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι φτιάχνετε τη νέα διαπλοκή. Ουσιαστικά από την αρχή, όταν ξεκινήσατε να βάλετε αυτούς τους κανόνες, εσείς πήρατε και τον τίτλο του καναλάρχη. Και βέβαια ότι φτιάχνετε μια νέα διαπλοκή γιατί θέλατε να μοιράσετε την τράπουλα έτσι ώστε οι δικοί σας παίκτες να μπουν στις συχνότητες τηλεοπτικές. Εντάξει, τώρα όποιος χρησιμοποιεί τον όρο νέα διαπλοκή φαντάζομαι ότι οφείλει να ορίσει και την παλαιά και να είναι και απολύτως ειλικρινής για το ποια είναι η σχέση δική του με αυτό που ονομάστηκε παραδοσιακά στην Ελλάδα διαπλοκή. Αυτό που συνέβη μετά από 30 χρόνια ενώ δεν είχε συμβεί είναι να υπάρξουν κανόνες στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Δηλαδή είχαμε μια κατάσταση όπου κάποιοι χωρίς να το δικαιούνται πηγαίνανε και στείνανε κεραίες και έρχονταν το κράτος μετά και πολιτικές ηγεσίες οι οποίες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων να τους αποδώσουν καθεστώς νόμιμης λειτουργίας και τώρα αυτό το πράγμα ακριβώς αντιστρέφεται. Έρχεται η πολιτεία με την νομοθετική εξουσία και τη ρυθμιστική αρχή, βάζει τους κανόνες, αδειοδοτεί και ξέρουν και όλοι ότι όπως ακριβώς τους αποδίδεται η άδεια, μπορεί ακριβώς και να ανακληθεί. Ακούω όμως και την κατηγορία, ότι κλείσατε το Μέγκα. Το κλείσατε το Μέγκα τελικά. Εμείς, όχι, με συγχωρείτε, εδώ πρόκειται για μια καθαρά επιχειρηματική απόφαση. Αυτό νομίζω έχει υποθεί ακόμα και από μετόχους και πρώην μετόχους του τηλεοπτικού σταθμού. Υπήρχαν αλλεπάλληλες ευκαιρίες να υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Έγινε μια επιχειρηματική επιλογή, η οποία δυστυχώς έχει θύματα τους εργαζόμενους, οι οποίοι για 16 ή 18 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, δούλευαν απλήρωτοι τη στιγμή που το τηλεοπτικό κανάλι εισέπρατε από την διαφήμιση. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το έχουμε δει να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Νομίζω ότι εμείς έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτον, να ενεργοποιήσουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να προστατέψουμε τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν και τα δουλευμένα όταν, έτσι, τα οποία. Όταν, βεβαίως, είναι ζητήματα για τα οποία είμαστε με το Υπουργείο Εργασίας σε επαφή. Και το δεύτερο που κάναμε, βεβαίως, και δώσαμε μάχη και υποστήκαμε και σφοδρή κριτική, διότι άκουσα και μερικά σχόλια και αποστόματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μετρημένα όταν μιλούν. Δεχτήκαμε σφοδρή κριτική όταν επιμέναμε για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ένα κανάλι. Αυτή τη στιγμή θα διοδοθούν 6 κανάλια. 6 κανάλια από 400 εργαζόμενους. Μιλάμε για 2.400 εργαζόμενους. Που αυτή τη στιγμή στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς είναι 1.800. Έτσι. Πώς κρίνετε, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι τελικά από τους μετόχους του Μέγκα δεν κατατέθηκε, τελικά δεν υπήρξε ενδιαφέρον, γιατί εδώ μιλάμε για 420 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι όμοιροι όλο αυτό το διάστημα που αναφέρατε και η αίσθηση που υπάρχει και στους ίδιους εργαζόμενους και σε πολύ κόσμο είναι ότι εμπέζονται όλο αυτό το διάστημα, γιατί κάθε μέρα περίμεναν μία λύση, μία ανάσα, η οποία τελικά δεν ήρθε. Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αυτή την πλευρά, εσείς πώς το σχολιάζετε? Κυρία Πολάλη, θα μου επιτρέψετε να είμαι πολύ μετρημένος. Θα σημειώσω μόνο ότι η ανακοίνωση της επιχειρηματικής αυτής απόφασης έγινε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας να αρνηθεί να αναβάλει τον διαγωνισμό μετά από τις προσφυγές που κάνανε οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Και σήμερα επιτρέψτε μου να μείνω εδώ.
Μάλιστα. Νομίζω ότι το θέμα των τηλεοπτικών αναδειών το κλείσαμε. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε δύο βασικά θέματα, δύο μεγάλα θέματα. Είναι το πολυνομοσχέδιο, τα προαπαιτούμενα, η οικονομία και ο δρόμος προς την έξοδο στις αγορές. Και το άλλο είναι το εθνικό θέμα. Να ξεκινήσουμε με την οικονομία και όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Έχουμε σφοδρότατες αντιδράσεις για το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου. Είδαμε χθες τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ να πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Προχθές πήγαν στο Υπουργείο Εργασίας. Ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο να λέει για την ήττα σε σχέση με κάποια θέματα. Πιστεύετε ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο είναι ο τελευταίος σκάβος και μπορεί να τον περάσει εύκολα η ελληνική κυβέρνηση? Κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο είναι το πρώτο νομοσχέδιο στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλές θετικές παρεμβάσεις και συγκριτικά πάρα πολύ, πολύ περισσότερες συγκριτικά με τις προηγούμενες φορές. Τώρα, νομίζω ότι οι αντιδράσεις σε σχέση με τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο είναι απολύτως ασύμμετρες με την αλλαγή η οποία επισυμβαίνει. Έτσι, η αλλαγή η οποία επισυμβαίνει δεν επηρεάζει ούτε τα εργατικά κέντρα, ούτε τις ομοσπονδίες, ούτε βεβαίως τις τριτοβάθμιες οργανώσεις, τη ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΔΗ ή οποιονδήποτε. Και αυτό το πράγμα νομίζω επικαλύπτεται από μια ανάγκη του ΚΚΕ να αντιδράσει με τρόπο που παράγει εικόνα και είδηση, διότι αυτή τη στιγμή έχει το εξής πολιτικό πρόβλημα. Αμφισβητείται δομικά μία θεμελιώδης ιδέα την οποία κομίζει στον πολιτικό διάλογο εδώ και χρόνια το ΚΚΕ, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς να λαμβάνονται μέτρα τα οποία υπερασπίζονται τα μισθωτά στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχότερους ανθρώπους. Επικοινωνιακοί μόνο οι λόγοι δηλαδή των αντιδράσεων. Νομίζω ναι. Είναι καθαρά μία τακτική η οποία επιλέγεται λόγω αυτών των πολιτικών προτεραιοτήτων και πολύ λίγο έχει να κάνει με την ουσία της. Πάντως η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, κύριε Υπουργέ, δεν ήταν επιλογή. Και ακούμε πολλές φωνές. Ωραία, βεβαίως δεν ήταν, όπως αναγκαστήκαμε. Όπως δεν ήταν επιλογή και όλα τα άλλα πράγματα τα οποία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήταγε σε σχέση με την αγορά εργασίας και η Νέα Δημοκρατία μας ζήταγε να υπογράψουμε με χέρια και με πόδια. Προφανώς δόθηκε μία μάχη και έγινε μία υποχώρηση σε ένα ζήτημα το οποίο είναι δευτερεύον ως προς τα υπόλοιπα τα οποία ζητούνται. Τι γίνεται, απλώς άλλαξε δηλαδή το προαπαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής για να κηρυχθεί απεργία σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Αλίμονο δηλαδή. Εφόσον λοιπόν επιβλήθηκε, ας το πούμε έτσι, ήταν αναγκαστική επιλογή, πώς μετά έρχεται το άλλο επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι είναι μια αναγκαία μεταρρύθμιση ούτως ή άλλως? Δηλαδή, μας επιβλήθηκε, ήταν ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση δεν ήθελε να πάρει, ή είναι μια μεταρρύθμιση αγορά, η οποία έπρεπε να γίνει? Η αγορά εργασίας, κυρία Πολάλη, αυτή τη στιγμή είναι δυστυχώς από τις πιο απορριθμισμένες. Συνέπεια των πολιτικών του μνημονίου. Εμείς δίνουμε μάχη και δίνουμε και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα επανέλθουμε στα ζητήματα της αγοράς εργασίας με τρόπο πάρα πολύ εμφατικό για να αποκαταστήσουμε μια κανονικότητα. Κακά όμως τα ψέματα. Ποια είναι τα κακά ψέματα? Να λέμε ότι αρκεί μόνο το γράμμα του νόμου για να μπορέσει ο εργαζόμενος να προστατευτεί. Σε μια οικονομία με 20% ανεργία, η δίωδη παράκαμψη της εργατικής νομοθεσίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θα ήταν υποκριτικό από μέρους μας εάν αυτό το πράγμα δεν το αναγνωρίζαμε. Αναδεικνύεται δηλαδή, θα έλεγα, ως πρώτιστη μάχη η μείωση των ποσοστών ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης. Εάν δηλαδή η εργοδοτική πλευρά έχει απεριόριστη δυνατότητα να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ακριβώς ανοίγει. Κύριε Υπουργέ, όμως, για τη μεγάλη εικόνα, έχουμε τα μακροοικονομικά μεγέθη. Έχουμε καλές ειδήσεις απ' έξω. Οι θεσμοί λένε ότι θα βγει η χώρα, έχουμε τους οίκους αξιολόγησης, έχουμε τις καμπύλες των ομολόγων, όλα αυτά πάνε καλά. Μέσα όμως έχουμε θέματα πληστηριασμών. Έχουμε 1000 κατασχέσεις την ημέρα. Έχουμε τους ανθρώπους που αδυνατούν. Πλέον ακούς παντού δώσει, ρύθμιση. Αυτές οι δύο εικόνες πώς μπορούν να συγκεραστούν ώστε να μπορέσει η χώρα να βγει από την κρίση που λέμε? Γιατί δεν είναι μόνο το να το πεις ή να κάνεις μια καλή έξοδο στις αγορές και να δανειστείς. Γιατί η χώρα, ωραία, θα προχωρήσει. Αλλά αν δεν έχει τους πολίτες σε μια καλή κατάσταση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν θα συμφωνήσω 100% με την υπόμνηση που κάνατε ότι δεν αρκεί μία έξοδο στις αγορές για να πούμε ότι η χώρα βγήκε από την κρίση. Θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα είναι μία πάρα πολύ σημαντική τομή σε σχέση με το πώς εφαρμόζονταν η πολιτική και το πώς αποφασίζονταν μέχρι στιγμής, αλλά δεν θα έχουν λυθεί ως διαμαγεία στα προβλήματα, διότι τον Αύγουστο του 2018 δεν θα πάει η ανεργία από το 20 ή το 19
στο οποίο ενδεχομένως θα βρίσκεται στο 10. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι βαθμοί ελευθερίας άσκησης πολιτικής σε μια κυβέρνηση η οποία ακριβώς έχει δείξει ότι όταν υπάρχουν οι δυνατότητες, κοιτάει προς τη μεριά που πρέπει να κοιτάξει για να απαλύνει τις πληγές που έχουν ανοίξει. Τώρα, μου λέτε εάν τα καλά νέα τα μακροοικονομικά περνάνε στην καθημερινότητα του πολίτη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι περνάνε και περνάνε πολύ πριν και τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος το οποίο είχαμε. Περάσανε για παράδειγμα με το γεγονός ότι στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση οι αγρότες μπήκανε στην εθνική σύνταξη τη στιγμή που οι αγροτικές συντάξεις θα σβήνανε. Ή στο γεγονός, και αυτό δυστυχώς επικαλύπτεται από τον τρόπο που ορισμένοι έχουν αποφασίσει να επικοινωνούν τα ζητήματα, από το γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, στο 80% πληρώνουν χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Από το γεγονός ότι η αγορά έχει αναζωογονηθεί. Ότι 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας γίναν δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος. Ότι 700.000 οικογένειες θα πάρουν αυξημένα επιδόματα πληρών. Υπήρχαν αδικίες στους τρίτεκνους όμως, στους πολυτεχνούς. Στους τρίτεκνους, να σας πω τι είχε γίνει. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι πολύ αδικημένη πέρα από το σύνολο. Τώρα με τσιγκλάτε λίγο και με πάτε και λίγο πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια, γιατί είχα και έτσι μια επαφή με τα δημογραφικά οικονομικά. Στους τρίτεκνους τι είχε γίνει. Ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει μια οριζόντια επιλογή, χωρίς να τη μελετήσει καθόλου, και είχε δώσει αποκλειστικά εκεί πέρα το μεγαλύτερο έως και το αποκλειστικό βάρος. Η χώρα μας όμως έχει πάρα πολύ χαμηλούς δείκτες γεννητικότητας. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης, οι οποίες δεν κάνουν κανένα ή κάνουν ένα παιδί. Εκεί πέρα πρέπει λοιπόν να πέσει όλο το βάρος. Οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η απόφαση για τεκνοποίηση συναρτάται πάρα πολύ με τους θεσμούς κοινωνικού κράτους και όχι απαραίτητα με τα χρηματικά ανταλλάγματα τα οποία λαμβάνει κανείς. Το να έχει δηλαδή τον παιδικό σταθμό, την δυνατότητά του να έχει παροχές υγείας και προστασίας, και εκεί πέρα γίνεται η μεγαλύτερη προσπάθεια. Μάλιστα. Για να κλείσουμε το οικονομικό και του πολυνομοσχεδίου, πληστηριασμοί για χρέη προς το δημόσιο, εδώ δεν προστατεύεται. Και βέβαια από την πλευρά σας ως κυβέρνηση μας λέτε ότι δεν θα ακολουθήσει το δημόσιο επιθετική πολιτική να εκπληστηριάζει. Ποιος εμποδίζει όμως, κύριε Υπουργέ, έναν επόμενο να έρθει να εφαρμόσει τον νόμο που πρόκειται να ψηφίσετε? Έναν επόμενο δεν θα τον εμποδίζει κανένας. Και γι' αυτό θα υπάρχει γι' αυτό... ένα θεσμικό πίεση. Ναι, μα δηλαδή, ένας επόμενος μπορεί να νομοθετήσει κι άλλα, ξέρετε, και να ξυλώσει όλες τις θετικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Άρα νομίζω ότι εκεί πέρα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα κληθεί να το απαντήσει ο ελληνικός λαός το 2019 το Σεπτέμβρη. Είστε σίγουροι γι' αυτό? Ναι, βέβαια. Είμαι απολύτως σίγουρος. Καλά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχουμε ζήσει από το Μάρτιο-Απρίλιο του 2015 να μας λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι, κάθε τρεις μήνες είχαμε εκλογές και από το Σεπτέμβριο του 2015 που γίνανε οι δεύτερες και μετά. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την κρίση, ο οποίος θα ολοκληρώσει την τετραετία. Θα έχει φτάσει την οικονομία σε μια κατάσταση όπου η απασχόληση θα έχει αυξηθεί κατά 400 ή ακόμα και 500.000 θέσεις εργασίας, και εκεί ακριβώς. Αν δεν το ρίξει ο Πάνος κάνουμε... Καμένος για το Μακεδονικό. Καλά, εντάξει. Όνειρα θερινής νυχτός. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Όνειρα θερινής νυχτός, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπάρχει ενιαία γραμμή στο θέμα. Θα είναι απολύτως ενιαία και θα το δείτε. Και λέω, μα ο κύριος Καμένος χθες είναι είπε όνειρα, ότι εγώ δεν δέχομαι. Όνειρα θερινής νυχτός είναι όνειρα θερινής νυχτός αυτών που δημιούργησαν το πρόβλημα. Το ακούσαμε μικρονικό. Νωρίτερα και την κυρία Μπακογιάννη, η οποία λέει δεν θα βρεθεί λύση. Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην κυβέρνηση. Να μας πει τότε η κυρία Μπακογιάννη τι έγινε στο Βουκουρέστι ακριβώς. Και δηλαδή? Τι έκανε και η ίδια. Τι δηλαδή, είχε βουήξει ο τόπος για το τι έκανε και ο Καραμαλής, τι έκανε και η Μπακογιάννη. Χρησιμοποιήθηκε και στο εσωκομματικό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας σε αλλεπάλληλες ιστορικές στιγμές το θέμα. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε με ψυχραιμία κάτι ευρύτερο. Η χώρα μας έχει μια γεωστρατηγική θέση πάρα πολύ κρίσιμη, την οποία την κάνει μοναδική. Δεν μπορεί την επιρροή της να την ασκήσει και να αξιοποιήσει τη θέση της αν έχει γυρισμένα τα νότα της προς το βορρά. Δυστυχώς κατά τον ψυχρό πόλεμο τα είχε. Ναι, όμως κύριε Υπουργέ, το βασικό θέμα αυτό που θέλει η αντιπολίτευση, πέρα από την διαφορετική άποψη του κυβερνητικού σας εταίρου, είναι γιατί δεν καλέσατε με έναν τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Να καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων, να τους ενημερώσει σε ποια φάση της διαδικασίας βρισκόμαστε και ότι πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση έτσι, χωρίς δεδομένα, και ακούμε από αλβανικά site, μαθαίνουμε, διαβάζουμε, οι αλβανικά τώρα, μέσα ενημέρωση ότι αυτό είναι το όνομα, είναι υπάρχουν το άλλο. Υπάρχουν και από τις δύο πλευρές δυνάμεις πολιτικές και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τη διαδικασία να τη δυναμητήσουν. Γράφει κάποιος ακραίος από την απέναντι μεριά κάτι, χρησιμοποιείται αυτό εδώ μέσα ως μέσο πολιτικής πίεσης. Δεν είναι το
τώρα αυτά σοβαρά πράγματα. Είναι και η Εκκλησία. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι και η Εκκλησία, Χρυσή Αυγή. Η Εκκλησία, νομίζω, διατύπωσε μια θέση, απαντήθηκε πάρα πολύ σαφώς. Και η διαρροή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι συμπαρασύρεται από την Ελλάδα. Δεν ήθελα να το σχολιάσω αυτό, αλλά σας λέω, υπάρχει η επιστολή του Πρωθυπουργού η οποία ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εσείς δεν πιστεύετε ότι είναι η Χρυσή Αυγή η συμπαρασύρεται από την Ελλάδα? Διαφωνείτε με αυτό? Δεν θα συμφωνήσω ότι όποιος θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα παράγωγο του ονόματος Μακεδονία ταυτίζεται με την ακροδεξιά. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά νομίζω εδώ ότι πρέπει να συζητήσουμε με ψυχραιμία. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε ότι θα είναι μέγιστο εθνικό λύστημα αν υπάρχει ένα παράγωγο του ονόματος Μακεδονία. Λοιπόν, διότι υπάρχει στην ενδιάμεση. Του κυρίου Καμένου, κύριε Υπουργέ, υπάρχει, θα τις έχετε στην υπάρχει στην ενδιάμεση συμφωνία. Η γειτονική Εμείς χώρα, το ξέρουμε, έτσι, έχουμε το, συμφωνήσει το να λέγεται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι και όταν θα υπάρχει και μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά και σε αυτό το ζήτημα, θα ενημερώσει αρμοδίως. Θα είναι πλήγμα για την κυβέρνηση αν ο κύριος Καμένος δεν συμφωνήσει? Η κυβέρνηση και σε αυτό το ζήτημα θα προχωρήσει ενιαία και είμαστε αισιόδοξοι, κυρία Πολάλη. Να κλείσουμε μισό λεπτάκι, δικαίωμα τώρα. Παρακαλώ. Υπάρχει μια διαφορά, μια αντίφαση. Η νέα γενιά τους βλέπω με τα κινητά τηλέφωνα, τα smartphone, ζουν σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό. Και εσείς δεν έχετε πολλά χαρτιά μπροστά, βλέπω. Ναι, και εμείς είμαστε τις τεχνολογίες. Είμαστε και εμείς τις τεχνολογίες. Εμένα με συμπαρασύρει. Είστε στη μετάβαση, λοιπόν, οριακά, έχετε εδώ, και λοιπόν, τη σκαλέτα. Υπάρχει το χάσμα των γενναίων, να το πω. Αλλά υπάρχει το χάσμα των τεχνολογιών και της τεχνολογικής αποτύπωσης. Ουσιαστικά οι νέοι ζουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και ξαφνικά έρχονται στο κράτος να αντιμετωπίσουν τη χαρτούρα και την γραφειοκρατία. Είστε αρμόδιος υπουργός. Συναρμόδιος. Για τα κρατικά. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ψηφιακό κράτος που όλοι το έχουν διαφημίσει, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που πρέπει να πας να στηθείς, να πάρεις ένα χαρτάκι, ενώ μπορείς μέσα από τον υπολογιστή σου να κατεβάσεις τα πάντα. Γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω υπάρχουν, σε αυτό? Στο ζήτημα οργάνωσης, ψηφιακής οργάνωσης του κράτους υπάρχουν δύο επίπεδα. Πρώτον, της εσωτερικής του οργάνωσης και λειτουργίας. Και το δεύτερο, της συναλλαγής του με τον πολίτη. Στην εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία έχουμε ήδη προχωρήσει και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής λειτουργεί αυτή τη στιγμή δοκιμαστικά και πιλωτικά το σύστημα ψηφιακής διακίνησης εγγράφων και απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής. Δηλαδή, οι 600 άνθρωποι του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής έχουν ψηφιακή υπογραφή και αυτή τη στιγμή τα έγγραφά μας διακινούνται όχι, με τρόπο. Σε όλο το δημόσιο, κύριε Υπουργέ. Τώρα, άμα με αφήσετε, θα σας πω. Τις επόμενες μέρες έχουμε δουλέψει με την Όλγα Γεροβασίλη πάρα πολύ εντατικά το προηγούμενο διάστημα γι' αυτό. Θα υπογραφεί και το έργο το οποίο θα αφορά τη διάχυση αυτής της λειτουργίας σε όλο το δημόσιο. Οι μελέτες λένε ότι πρόκειται για μια εξοικονόμηση πόρων 400 εκατομμυρίων ετησίως. Εγώ θα σας έλεγα ότι είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος, διότι οι μελέτες αυτές δεν μπορούν να αποτυπώσουν την εξοικονόμηση σε εργατόρες και ειδικά στο επίπεδο της διοίκησης. Όταν αναζητάς κάποιο έγγραφο και δεν χρειάζεται να ψάξεις σε συρτάρια ή να ρωτήσεις 10 ανθρώπους για το πού βρίσκεται, αλλά μπορείς καθαρά από το σύστημα της ροής εργασιών η οποία υπάρχει μπροστά στον υπολογιστή σου να το εντοπίσεις αμέσως, γλιτώνεις πολύ ώρα. Και πολύ σύντομα, γιατί έχουμε μια είδηση που θέλουμε να τη σχολιάσετε. Έρχεται από τη Γερμανία. Σας προειδεάζω. Πότε θα ζήσουμε, εάν θα ζήσουμε, να έχουμε έναν μοναδικό αριθμό που θα μπαίνουμε στον υπολογιστή μας και θα μπορούμε όλα αυτά που μας περιγράψατε, γιατί το πώς θα οργανωθεί ψηφιακά το κράτος είναι δικό σας θέμα να το κάνετε, αλλά ο πολίτης τον ενδιαφέρει να μην έχει άμκα, 1200 αφημί, αυτό αριθμούς, αφού δεν υπάρχει. Υπάρχει το εξής θετικό. Καταρχήν, έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για το Μητρό Πολιτών, ώστε τα δημοτολόγια να επικοινωνούν με τα ληξιαρχεία. Και είμαστε στη διαδικασία ενοποίησης όλων των μητρών, ούτως ώστε ακριβώς να συμβεί αυτό που λέτε. Εδώ ποιο είναι το θετικό? Το θετικό είναι ότι σε αυτές τις ιστορίες δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε την Αμερική. Βέβαια. Επισκεφθήκαμε την Εστονία πριν από λίγο καιρό και είδαμε ότι έχει ένα πάρα πολύ προηγμένο σύστημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Μία πλατφόρμα ενιαία όπου μπορούν να κάνουν τις περισσότερες εργασίες. Εμείς έχουμε μία πλατφόρμα η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Το καθημερινότητα.gr με τον Αλέγο του Φλαμπουράρη, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Θα σας διακόψουμε για λίγο, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις από τη Γερμανία. Η Μαρία Κονταξή θα μας ενημερώσει, γιατί φαίνεται ότι είναι σε θετική βάση. Μάλλον
συνομιλίες με Μέρκελ Σούλτ. Ακριβώς. Οι συνομιλίες ήταν όλη τη νύχτα, όπως σας είπα και το πρωί, και δεν σταμάτησαν. Τα μέλη και των δύο κομμάτων συζητούσαν όλη τη νύχτα και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ανακοινώθηκε πριν από λίγο από πηγές των κομμάτων, κατέληξαν σε κάποια συμφωνία. Δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες. Είναι μια γραμμή, ένα τηλεγράφημα που ήρθε από πριν από λίγο. Από εκεί που χθες δεν ήταν καλές οι ειδήσεις, πληροφορίες ότι δεν πάμε, έχουμε ένα θετικό κλίμα. Πραγματικά ήθελα να καταλήξουν και από ό,τι φαίνεται οδηγούμαστε σε λύση. Μαρία, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Και να κλείσουμε με αυτό με το σχόλιο σας. Νομίζω είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα στην Γερμανία και δεν υπήρξαν και μάλιστα και δεν υπήρξε και σύνθεση κυβέρνησης με κόμματα τα οποία ήταν ακραία και απέναντι στην Ελλάδα αλλά και συνολικά απέναντι στην ευρωπαϊκή προοπτική. Και μια παραπάνω με την είσοδο του Μάρτιν Σούλτς για την Ελλάδα. Οπωσδήποτε. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν το αρνηθήκαμε. Νομίζω ότι το είπαμε από τον αρχή. Κοιτάξτε, εμείς θα θέλαμε να υπάρχει κυβέρνηση της πολύχρωμης αριστεράς εκεί. Είναι θεμητό, αυτή είναι η συγγενής μας πολιτικές δυνάμεις. Κάπως αποφάσισε ο γερμανικός λαός. Με δεδομένη την απόφαση του γερμανικού λαού, μάλιστα, κρίναμε. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.